Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Είναι μια ωραία εκδήλωση. Η φετινή Ύδρα είναι και λίγο διαφορετική, διότι πέρσι είχαμε πάει στο Κώστα Ναβαρίνο, που ήταν έτσι μια εντελώς διαφορετική, ας το πούμε, κατάσταση. Βλέπω ότι ο κόσμος είναι πολύ ευχαριστημένος, οι συζητήσεις μας ήταν πολύ ωραίες και γενικώς το κλίμα είναι πάρα πολύ θερμό. Η πολιτεία που είναι εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό, νομίζω. Είναι η πρώτη φορά που είναι εδώ και δείχνει τη σημασία την οποία δείχνει η σημερινή κυβέρνηση στα δρόμενα τα δικά μας τα ασφαλιστικά. Περιμένω να δω με ανυπομονησία αν η δουλειά η οποία κάναμε πέρσι σε σχέση με το σεισμό και με το earthquake pool, αν αυτό θα ευδοκιμήσει και αν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση περισσότερο σε αυτό το πολύ παθό τομέα. Πολλοί θεωρούν ότι ο σεισμός θα έπρεπε να είναι μια υποχρεωτική ασφάλιση. Είναι κάτι που θα έπρεπε να είναι ταμπού στις συζητήσεις ή είναι κάτι που θα ωφελούσε τελικά τον πολίτη? Νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο θέλει έτσι αρκετή συζήτηση, αλλά νομίζω ότι γενικότερα το να υπάρχει μια υποχρεωτική ασφάλιση σεισμού δεν είναι αναγκαίο κακό, εφόσον είναι πολύ καλά σχεδιασμένο το σύστημα με το οποίο αυτό θα γίνεται. Βεβαίως είναι μια δύσκολη συζήτηση, πρέπει να έχουμε πολύ κοντά μας την πολιτεία από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά προφανώς την ασφαλιστική αγορά, η οποία ξέρει πώς λειτουργεί η ασφάλιση σεισμού. Στη συνέντευξή του ο Υπουργός στο περιοδικό μας είπε ότι θα μπορούσε να γίνει σε επίπεδο Δήμων. Πιστεύετε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό? Δεν είμαι σίγουρος αυτό πώς θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά υποθέτω ότι ο Υπουργός προφανώς έχει κάνει την έρευνά του και τη μελέτη του και έτσι ξέρει, ας πούμε, πώς θα γινόταν καλύτερο. Η γνώμη μου είναι, σε σχέση και με τα υπόλοιπα pools τα οποία υπάρχουν στον κόσμο, ότι ένας τέτοιος οργανισμός θα είναι πιο επωφελές εάν είναι για το σύνολο της χώρας. Αλλά από εκεί και ύστερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε με τους φορείς και να δούμε πώς μπορεί αυτό να γίνει καλύτερα.